Δεν νομίζω ότι έχω να ζηλέψω κάτι. Έτσι ούτε και εκείνος από μένα. Εγώ τον Αναστόπουλο τον σέβομαι πάρα πολύ, έτσι, ειδικά σαν ποδοσφαιριστή. Έτσι. Εντάξει, όταν έχει πάρει το πρώτο σκόρ, έχει κάνει ο Νίκος Αναστόπουλος. Και σου λέει ο φίλος που παίζει στην προεκτική, μου την ψιλολέει, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτό που έχω να πω θα το πω. Και είχα πει σε μια συνέντευξη, λέω άλλο σαν ποδοσφαιριστή, άλλο σαν προπονητή. Σαν προπονητή, δεν νομίζω ότι έχω να ζηλέψω κάτι. Προπονητικά, δηλαδή. Ο κύριο Μπάγεβιτς που έχω καταφέρει, τον έχω κερδίσει, που έχει φύγει από ομάδα του, ο κύριο Σάντος, τα ίδια. Αυτούς δεν γίνεται να μην τους σεβαστείς, γιατί αυτοί είναι, πώς να σου το πω, για μένα είναι δάσκαλοι. Όταν ήμασταν τη χρονιά που ανεβήκαμε, γιατί ο κύριο Γιάννης Καράς ήταν ένας επιχειρηματίας και πάρα πολλά χρήματα τότε, την εποχή του, έτσι, και η οικογένειά του Γιάννη Καράς. Την εποχή όμως που ήμασταν στην προεκτική ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήταν τα προβλήματα που είχε ο κύριος Γιάννης. Και υπήρχαν δύο δρόμοι. Ο ένας ήταν από εκεί, ο ένας ήταν από εδώ. Εμείς ήμασταν τότε στη μέση, ποδοσφαιριστές, προπονητές. Και όταν μας φώναξε, λέω: θα μας πει τώρα να πάμε από τον άλλο δρόμο, να τελειώσει η ιστορία. Δεν μπορούμε. Και όταν μας φώναξε Σπύρτου, εμένα και τον Γιάννη τον Αγγελόπουλο και τον Νίκο τον Γιδάκο, μας λέει: υπάρχουν αυτοί οι δύο δρόμοι. Από εδώ είναι ο δρόμος που φαίνεται εύκολος, αλλά δεν θα πετύχουμε τίποτα. Θα είμαστε μια ομάδα εδώ, στη μιζέρια. Και από εδώ είναι ο δρόμος που, άμα τα καταφέρουμε και βγούμε πρώτοι, θα γίνεις εσύ προπονητής. Γιατί άλλο να είσαι προπονητής στη Σουπερλίγκα, θα γίνουν ποδοσφαιριστές, η ομάδα. Γιατί ήταν και πολύ μεγάλα τα τηλεοπτικά. Και τι λέμε εσύ, σταθερικό συνδιακή. Και μας έστειλε στον δρόμο αυτό. Από τότε και εγώ διαλέγω αυτόν τον δρόμο. Της προσπάθειας, της υπομονής και της νίκης. Εγώ έπαιζα κάθε χρόνο 30 παιχνίδια με το Γιάννη τον Κυράστα, έπαιξα 4. Να σου δώσω να καταλάβει. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Και όταν έρθε το καλοκαίρι, εκείνος φεύγει και πάει στον Εθνικό. Πάλι πανεβήκαμε εμείς. Εγώ ξανακάνω, ξαναπαίζω πάλι. Πάλι εδώ στην Προεθνική, πάλι. Κάνω καταπληκτική χρονιά στην Προεθνική. Και ξανάρχεται πάλι ένα χρόνο. Εγώ θα με διώξει. Και έρχεται και μου λέει άλλο μια χρονιά, άλλο η άλλη χρονιά. Πρόστιμο σα είχε βάλει ποτέ. Μόνο πρόστιμα το κάνουμε, κύριε Γιάννη. Όταν αργούσαμε, αν κάναμε. Προσπαθούσε τότε όμως και στην Γέννη, γιατί εκείνος είχε μάθει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ήταν αρχηγός στον Ολυμπιακό, ήταν ποδοσφαιριστής, ήταν αρχηγός στον Παναθηναϊκό, Εθνική Ελλάδος. Ξαφνικά όμως, αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή μιλήσαμε πολλές ώρες μαζί, εκεί ήταν. Μπορώ να σου πω ότι είχα το συμβουλή και μου το είχε πει και σε μια συνέντευξή του ότι είχα πάρει συμβουλή από το Σούλη τον Παπαδόπουλο. Του λέω άλλο Παναθηναϊκός, άλλο Ολυμπιακός, άλλο Προοδευτική. Γιατί στην αρχή δεν πήγαμε καλά. Και μου λέει τι δεν κάνω καλά. Είχατε, μου λέει, τους κάθε προπονητές και πράγματι, εμείς δεν δουλεύαμε καθόλου και έρχεται αυτός και δουλεύαμε καλά και μας φώναξε ο Γιάννης ο Καράς. Λέει, είναι δυνατόν. Και του λέμε, ξέρεις κάτι, ή θα πρέπει να τον διώξεις, ή θα πρέπει να μπει και αυτός στη δικιά μας, στην κουλτούρα της Βιτανικής. Ο άνθρωπος είναι από τον Παναθηναϊκό, από τον... Το κατάλαβε ο Γιάννης γιατί ήταν πανέξυπνος και μετά γι' αυτό ανέβαζε τις ομάδες. Έγινε μετά. Δηλαδή τσακωνόμασταν, εμείς τσακώνονταν και εκείνος. Βρίζανε εμάς, βρίζανε και εκείνο. Δηλαδή έγινε και αυτός δηλαδή, ένας του μέρους. Και γι' αυτό μετά ανέβασε και τον Εθνικό, ανέβασε και τον Πανιόνιο και όπου πήγαινε κάνει τις επιτυχίες. Και ήταν σίγουρο ότι θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Και αν δεν έφευγε τόσο νωρίς, θα κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Ο Αλέφαντος δεν άφηνε να μπει μέσα στα ποδητήρια ποδοσφαιριστής που δεν έπαιζε. Δηλαδή που δεν ήταν στην 11άδα, μπαίνανε μόνο οι 11. Εμείς παραξενευόμασταν. Ο 10ος να λέω, σε διώκνε έξω. Αλλά δεν μιλάμε για εκτός αποστολής ή τραυματίες. Και μια μέρα τότε που μιλάγαμε μετά που σταμάτησε, δεν μου το έλεγε ποτέ όμως ο Αμαρχή Ποδοσφαιριστή. Μου λέει είσαι χαζός. Θα βάλεις αυτόν μου λέει που τον έχεις αφήσει εκτός εντεκάδος. Αυτός δεν θέλει να κερδίσει. Τι λες ρε μίστερ του λέω. Δεν θέλει. Αυτός δεν θέλει να πάει καλά άλλους για να πει αυτός να παίξει. Και δεν ήθελε να τα χρυσουζεύουν αυτά όλα και τους άφηνα τελείως απ' έξω. Τελείως. Δηλαδή μόνο με τους 11. Καζούρα σε ένα σου είχε κάνει. Εμένα μου είχε κάνει η καζούρα με την κόρη μου την Τίνα όταν ήμουν ποδοσφαιριστής. Ήθελα να με σταματήσει το ποδόσφαιρο γιατί πίστευε ότι θα γίνω προπονητής και είχε κάνει το λάθος ο Γιάννης ο Καράς γιατί το είχε πει. Ότι ο Σούλης θα μείνει στην ομάδα, τιμή Σένεκεν, σαν ποδοσφαιριστής γιατί του χρόνου και σε λίγο καιρό θέλω, όπως μου έχεις πει και εσύ και κάποιοι άλλοι, ότι να τον προτείνω για προπονητή. Τι ήθελε γιατί το είπε, προπονητής. Και ήθελε να με καθαρίσει και μου λέει, μου έδωσε ένα ραντεβού κάπου να πάμε εκεί στο Πανελλήνιο που πήγαινε. Ναι. Να μιλήσουμε γύρω σε 7.30. Πήρα εγώ την κόρη μου και πήγα. Πάω και βόλτα, ας πούμε.
Πήγα εγώ 7. Ήρθε στις 11. Λέει, κύριε Νίκο, του λέω, έχεις πει από τις 7, γιατί μου λέει να κάνεις και τίποτα άλλο. Τι έχεις να κάνεις, έχεις φέρει το παιδί σου, τι το έφερες για να το λυπηθώ, μου λέει. Έχεις τελειώσει από μένα, μου λέει, ποδοσφαιρικά. Και έτσι μου κόψε το ποδόσφαιρο. Αλλά μου έκανε καλό. Έτσι, γιατί μου σταμάτησε το ποδόσφαιρο και μετά από δύο μήνες με παίρνει και μου λέει, θα γίνεις προπονητής. Θα βγάλεις λεφτά από το ποδόσφαιρο, σαν προπονητής. Άστο μου την ποδόσφαιρο και την μπάλα μου. Λέει, υπάρχουν άλλοι τώρα, υπάρχει ο Ζαΐμ, διότι ήταν στην Πρεφτική, ήταν παίκτες, ο Αλμανίδης, ο Πάντουζα. Άστο μου, λέει. Και έτσι ξεκίνησα εγώ τη... Αλλά είχε... αυτό είναι ο τρόπος που τα έλεγε. Δηλαδή τον ένοιαζε που είχα το παιδί μου μαζί, που είχα. Yeah. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Όταν να στο πει, θα στο έλεγε. Για μένα, ειδικά οι τότε πρόεδροι ήταν όλοι άξιοι συγχαρητηρίων, γιατί βάζανε χρήματα, πάρα πολλά. Είχαν λόγο αυτοί οι πρόεδροι, δηλαδή ήταν δηλαδή πρόεδροι ποδοσφαιρικοί. Όχι, και αν δεν έχω συνεργαστεί, έχω συνεργαστεί δηλαδή σαν αντίπαλος, είναι σαν να έχω συνεργαστεί. Δηλαδή όλοι, όπως και τώρα, ας πούμε, δηλαδή... Με τον οποίο είχε συνεργαστεί, έτσι. Με τον οποίο έχω συνεργαστεί στον Ολυμπιακό Βόλιο. Ξέρει πάρα πολύ ποδόσφαιρο, έτσι. Τον Αλέξη τον Κούγια δεν έχω συνεργαστεί. Είχε τύχει δύο φορές να είμαι πολύ κοντά, μια φορά στα Γιάννη στον Παναχάκη, δεν έτυχε. Να ξέρεις ότι μπορεί να λέω ότι είναι δύσκολος, ότι είναι. Εγώ θα ήθελα να συνεργαστώ. Με τον Κούγια. Ναι, άμα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ ιδιαίτερο. Θα ήθελα, δηλαδή, θα ήταν εμπειρία ζωής. Με τον Κούγια. Θα προσπαθούσε να με βάλει στα καλούπια, αλλά νομίζω ότι στα καλούπια μπαίνουν αυτοί που θέλουν. Παίζαμε με τον Εργοτέλη στην Κρήτη. Ο οποίος αν είσαι στο ξενοδοχείο θέλει να μιλάει πάντα με τον προπονητή, να σε φωνάζει και να σου λέει τι έγινε, κότς, πώς είμαστε σήμερα, με το στυλ του το ωραίο, το αρχοντικό, το μάγκικο. Και σου μιλάει, πες μου πώς θα παίξω, πώς θα παίξεις, τι θέλεις, πώς πάει η ομάδα και τέτοια. Πρέπει να του πεις. Και θα σου πει ποιο να βάλεις. Και του έλεγα εγώ και του λέω: έχει ένα συντερφόρο Εργοτέλης πολύ ψηλό. Ο οποίος δεν ήθελε να πειράξει πολύ εύκολα την άμυνά σου πίσω. Και πιστεύω ότι έτσι όπως παίζουμε εμείς δεν μας ταιριάζει. Και τι θα πειράξει, μου λέει την άμυνα, έτσι όπως τα λέει κιόλας. Θα πειράξει την άμυνα που δεν έχει φάει γκολ σε τρία παιχνίδια. Δεν μας ταιριάζει, του λέω. Εσύ ξέρεις, μιλάω, αλλά εγώ την άμυνα δεν την πειράζα. Μπορεί να σου πω ότι με επηρεάζει και δεν την πειράζω την άμυνα. Και εγώ και πάμε, έπαιζε ο Καραμαλή σε εμά τόπερ και ο Αρβανίτη. Είχα και ένα παιδί ψηλό που ήθελα να τον βάλω, αλλά ήταν άπειρο. Και πάω μετά σίγουρα κι εγώ. Ο άλλος στην πρώτη φάση κεφαλιά στο δοκάρι, ο ψηλός. Στην άλλη φάση κεφαλιά στο 15 εγώ. Αλλαγή. Το βγάζω. Ο παίχτης, επειδή με είχε δει και μιλάγαμε με τον, νόμιζε ότι το είπε ο Μπέος. Εν μεταξύ ο Μπέος είχε πει το αντίθετο ο άνθρωπος. Ότι μην πειράξει την άμυνα. Ο παίχτης νόμιζε ότι μου το είπε ο Μπέος να τον βγάλει. Και μου λέει, α, και εσύ ίδιος είσαι. Τι είπες, του λέω, τελείωσες από μένα. Τελειώνει το παιχνίδι, μεταξύ εμείς κερδίζουμε 0-1, μπαίνει μέσα ο Μπέος. Τι πανηγυρίζεται, λέει. Αυτός λέει κέρδισε, γιατί είναι εμένα. Εγώ του είχα πει έτσι και έτσι και αυτός μάγκας ήταν, δεν το έκανε, έκανε αυτό που πίστευα και εγώ καλό και το άλλαξε μετά αμέσως και κέρδισε η ομάδα. Δεν έκανε αυτό που του έκανε. Και μένει άγαλα μου. Και έρχεται ο παίκτης και μου λέει χίλια συγγνώμη. Δηλαδή είναι τι περνάει, γι' αυτό σου λέω σε τι καλούπια μπαίνεις. Ο Ψωμιάδης με έπαιρνε τηλέφωνο για να του λέω παίκτες της Β' Εθνικής. Όταν ήταν δηλαδή στην Καβάλα Αλφαθνική, στον Ακράτητο, με είχε σε μεγάλη εκτίμηση. Ήταν δύο φορές να συνεργαστώ μαζί του στον Ακράτητο. Δεν μ' άφησε ο Γιάννης ο Καράς να πάω τότε. Παόλο που ήταν τα λεφτά τέσσερις φορές πάνω από τους προεθνικείς. Αλλά ήταν η χρονιά όμως που εμείς έπρεπε να σωθούμε και τα καταφέραμε. Με έπαιρνε συνέχεια για να μιλήσουμε παίκτες. Σε ένα παιχνίδι που παίξαμε αντίπαλος ήταν η Καβάλα Πιερικός. Πιερικός Καβάλα. Ήταν τότε που ξεκίνησε με τον Αναστόπουλο η κόντρα με εμένα. Εμείς κερδίζαμε 1-0. Είχαμε δύο δοκάρια, ήμασταν πολύ καλοί και ξαφνικά είδαμε ότι πρώτη φορά αλλάξανε οι Λάισμαν. Που είπα εγώ ότι η καλύτερη αλλαγή που έκανε είναι ο Λάισμαν. Και τελείωσε το παιχνίδι, ας πούμε, 1-2, τον δεκαλάθο ή 1-3. Με offside τα γκολ και αυτά και λέει, κάναμε καλές αλλαγές και του λέω εγώ στον Αναστό, τι καλές αλλαγές στο Λάισμαν και πετάγε το. Σε μια δεύτερη φορά και λέει: καλά σου λέει. Η καλύτερη αλλαγή ήταν το Λάισμαν. Αυτό δηλαδή θυμάμαι.